περνώντας από το επόμενο εμπόδιο να φτάσει στον τερματισμό. Να πούμε ότι όποιος παίκτης πέσει σε αυτό το εμπόδιο που μόλις τώρα πέρασαν οι παίκτες, θα πρέπει να το ξαναπεράσει από την αρχή. Και τώρα μια ακόμα ιδιαιτερότητα στον σημερινό στίβο μάχης. Οι παίκτες πρέπει να στοχεύσουν με το πόδι τους αυτή τη φορά, παίζοντας ουσιαστικά ποδόσφαιρο. Δεν πετάνε την μπάλα με το χέρι, την πετάνε με τα πόδια. Δύο στόχους έχει ρίξει ο Αναγνωστόπουλος, δύο έχει ρίξει και ο Μπό. Τώρα ρίχνει τον τρίτο ο Μπό και κάνει το 1-0 για τους διάσημους. Πάμε Μπό, πάμε Μπό. Ένα, δύο, τρία. Μπό! Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ένα ακόμα αγώνισμα με έπαθλο φαγητό. Πρώτοι παίκτες για σήμερα είναι ο Μπό για τους διάσημους και ο Κώστας Αναγνωστόπουλος για τους μαχητές. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη ομάδα που θα φτάσει στα 10 θα φύγει και με το έπαθλο. 3, 2, 1. Ξεκίνησαν οι δύο παίκτες. Εύκολα πάνω το πρώτο εμπόδιο και το ίδιο εύκολα και πάνω από το δεύτερο εμπόδιο με τα λάστιχα. Και τώρα ερχόμαστε στο πιο διαφορετικό και στο πιο δύσκολο σημείο του σημερινού στίβου μάχης. Χέρια! Είναι ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ οι παίκτες του φετινού Survivor. Είναι πολύ κουραστικό, πρέπει να κάνουν μια συνεχόμενη κίνηση με όλο τους το κορμί για να κυλήσουν τον τροχό μέχρι να ακουμπήσει το σημαίακι που βλέπετε. Το κάναν ταυτόχρονα οι δύο παίκτες. Έχουν να πάρουν έναν κρίκο.